λήξη συναγερμού. Πάμε στον Δημήτρη Κωνσταντίνου, εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας, να μας ενημερώσει για το θέμα. Γεια σας. Χαιρετώ. Καλό μεσημέρι. Όλα καλά, ήρθαν τα φάρμακα, πήγανε στα κρατικά φαρμακεία. Ήρθαν τα φάρμακα. Κύριε Μιχάλη, να ξεκινήσω όμως με αυτό που είπατε για την έξαρση. Είμαστε πλέον στη θέση να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τον κορονοϊό, έχουμε αισθητή μείωση στον αριθμό των κρουσμάτων. Οπότε σε αυτό τον τομέα θεωρώ ότι όλα βαίνουν καλώς. Ότι έχει μειωθεί το ποσοστό θετικότητας, έχουν μειωθεί οι νοσηλείες και το αριθμό των κρουσμάτων. Αυτό οφείλεται στις καιρικές συνθήκες που έχει ερμηνεύσει το Υπουργείο που οφείλεται. Η έξαρση ήταν λόγω των καιρικών συνθήκων. Και το ότι δεν προσέχαμε. Ήταν λόγω των καιρικών συνθήκων, ήταν η εορταστική περίοδος. Αντιλαμβάνεστε, υπάρχουν μεγάλες συνάξεις ανθρώπων. Οπότε ήταν κάτι το αναμενόμενο. Αυτό που μας προκαλεί ικανοποίηση όμως είναι ότι βλέπουμε ότι σταδιακά μειώνεται ο αριθμός των κρουσμάτων. Τώρα πάμε στα φάρμακα. Τώρα. Υπάρχει επάρκεια αυτή τη στιγμή για ό,τι τέλος πάντων ταλαιπωρεί τον κόσμο. Κύριε Μιχάλη, παρά το απρόπτο που προέκυψε με τη μεταφορά της παραγγελίας του Υπουργείου Υγείας από το αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, θεωρούμε ότι πλέον είμαστε σε μια φάση που μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ικανοποιητικές ποσότητες. Έφτασαν χθες βράδυ 500 σκευάσματα στο αεροδρόμιο της Λάρνακας, τα οποία έχουν μεταφερθεί ήδη στα φαρμακεία των κρατικών νοσηλευτηρίων. Εκτιμούμε ότι η ποσότητα των 500 σκευασμάτων είναι αρκούντως ικανοποιητική και εν αναμονή βεβαίως της άφιξης στην Κύπρο της παραγγελίας της προγραμματισμένης του Υπουργείου Υγείας από τη Γερμανία. Μάλιστα, άρα δεν υπάρχει ζήτημα. Και κλείνοντας, είχαμε και την πρώτη συνάντηση του νέου Υπουργείου Υγείας, του κ. Δαμιανού, με την διοίκηση του ΟΑΗ, του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας. Έχουμε κάτι να πούμε για αυτό, ήταν τυπική? Δεν θα έλεγα τυπική, κύριε Μιχάλαρε. Ήταν μια συνάντηση γνωριμίας, μια πρώτη συνάντηση ενημέρωσης. Ο Υπουργός ενημερώθηκε για διάφορα ζητήματα που αφορούν στον οργανισμό. Θεωρούμε ότι μέσω της καλής συνεργασίας των δύο πλευρών θα προσπαθήσουμε και θα πετύχουμε την περαιτέρω αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Και επειδή λαμβάνουμε πάρα πολύ υπόψη τα μηνύματα που μας στέλνουν,